Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε ο θάνατος του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία μετά από τον τραυματισμό του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια προπόνησης σε γυμναστήριο στον Ταύρο. Την καταπόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγής έρευνας για τα αίτια θανάτου του Βασίλη και την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών ζητάει η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και όλα αυτά λίγο πριν την ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει από τι τελικά έφυγε ο 16χρονος, αλλά και την παρέμβαση του εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η προκαταρκτική έρευνα ώστε να χυθεί άπλετο φως στον ξαφνικό χαμό του χρυσού παιδιού της ελληνικής πυγμαχίας. Ο Βασίλης ήταν ένα εκπληκτικό παιδί. Χαμογελαστό, πολύ καλός μαθητής, άριστος χαρακτήρας και μεγάλο ταλέντο στην πυγμαχία. Πριν τρεις μήνες μας έφερε για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής πυγμαχίας το χρυσό μετάλλιο. Μάλιστα, όταν τον υποδέχτηκα στο αεροδρόμιο, μου είπε «Πρόεδρε, θα σας φέρω και ολυμπιακό μετάλλιο». Ο Βασίλης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της προπόνησής του στο γυμναστήριο. Ο ασθενής διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών την 16η Δεκεμβρίου σε κομματώδη κατάσταση μετά από αναφερόμενη πτώση. Διασωληνώθηκε και υπευλήθη σε κλινικό και απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, όμως μια μέρα μετά την ονομαστική του εορτή έχασε τη μάχη για τη ζωή. Ήταν στα χέρια μου όλη την ώρα. Εκεί προσπαθούσα εγώ δηλαδή ό,τι μπορούσαμε, ό,τι έχω διδαχτεί. Του γύρισε η γλώσσα δύο φορές, τον επαναφέραμε, τον είχαμε σε πλάγια θέση για να μην κάνει μετό. Κάποια στιγμή επειδή φοβήθηκα, του βάλαμε ένα σωληνάκι που κρατάει τη γλώσσα κάτω. Είναι τέτοια στοιχεία αλλά και οι καταθέσεις όπου δεν αφήνουν κάποια σκοτεινή γωνία όσον αφορά για τον προπονητή. Σε ένδειξη πένθου στο προπονητικό κέντρο όπου ο νεαρός πρωταθλητής μας έπαθε το μοιραίο δυστύχημα, έμεινε σήμερα κλειστό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για διερεύνηση και απόδοση τυχών ποινικών ευθυνών. Η κηδεία του 16χρονου πυγμάχου θα γίνει την Πέμπτη το μεσημέρι στο Σχιστό.